σήμερα όπως είναι τα πράγματα με τη σημερινή γιορτή, στη δικιά μου ψυχή και στη δικιά μου καρδιά γεμίζει ομορφιές. Πρώτα απ' όλα, γιορτάζει ξανά η Παναγιά μας, η Μυρτιδιώτισσα, και την βρήκα δυο φορές στη ζωή μου και λειτουργήσα και λειτουργήθηκα και ήταν τόσο όμορφα και τα δύο μέρη που επισκέφτηκα και είχαν παλιά μοναστήρια και εικόνες της Μυρτιδιώτισσας. Κάθε χρόνο πριν τον κορονοϊό, τέτοια μέρα βρισκόμουν στον Αγιώργη τον Κουδουνά, όπου εκεί έχει μια υπέροχη εικόνα, παλιά βυζαντινή εικόνα, και τη λατρεύουν τόσο πολύ και οι Τούρκοι, που είναι για αυτούς το μικρό τους το πανηγύρι, γιατί το μεγάλο πανηγύρι εκεί είναι ο ίδιος ο Αγιώργης στις 23 του Απρίλη. Μαζεύονται, μου λέει, την πρώτη φορά που πήγα ο γέροντας Εφραίμ, ένας καταπληκτικός γέροντας από το Άγιον Όρος, με ψυχή, με καρδιά και με πνευματικότητα. Λέει ο γέροντας, μαζεύονται λίγοι Παπα Χρήστο τώρα. Πόσοι είναι οι λίγοι περίπου γέροντα? Καμιά εξινταριά και 70, αλλά χιλιάδες όμως. Και κάθε χρόνο που πήγαινα και στον Εσπερινό και στον Όρθρο, στη λειτουργία, έβλεπα με πόση λαχτάρα περνούσαν μέσα στο ναό, τον Ρωμαϊκό ναό, οι Τούρκοι, και πώς προσκυνούσαν την Παναγιά με μετάνοιες καλογερικές και χτυπώντας κάτω στις πλάκες τα μάρμαρα τα κεφάλια τους, και στον Αγιώργη και στην Παναγία την Μυρτιδιώτισσα. Και εκεί δίπλα ήταν και η άλλη σημερινή γιορτή, η κάρα της Αγίας Θέκλας, που κι αυτήν την ψάλαμε σήμερα. Και πέρασαν τα χρόνια και πήγα στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, και εκεί με πήγανε σε ένα μοναστήρι. Εκεί τι ομορφιά, Θεέ μου! Τι ομορφιά, Θεέ μου! Τι ομορφιά! Ένα παλιό μοναστήρι από έναν τοπικό γέροντα, παλιό Άγιο, τον Αγαλιανό, που χτίστηκε και από τότε μέχρι τα σήμερα έχει μοναχές. Πάνω στην Αγία Τράπεζα τώρα βρίσκεται το Άγιο Λείψανο μιας ηγουμένης πριν από αυτήν που είναι τώρα, την Εφροσύνη, που όπως μου τη διηγήθηκαν και οι ιερείς και μοναχές στην Λέσβο, ήταν πραγματικά Αγία Ψυχή. Δεν την ανέβασε στο Αγιολόγιο ακόμα η Εκκλησία μας. Μπορεί και να την ανεβάσει. Τρίτο λοιπόν θαυμαστό γεγονός. Σήμερα όμως γιορτάζει και ένας άλλος Άγιος, που τον έχουμε εικόνα εκεί πίσω που ανάβουμε τα φώτα. Είναι ο Άγιος Σιλουανός. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αγιορείτης, που έζησε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα στο Άγιον Όρος και ήταν ο πνευματικός πατέρας του Αγίου Σοφρονίου
που εμείς τους βάλαμε εκεί εικόνες και τους δυο μαζί, πατέρας και γιος, γέροντας και υποτακτικός, τους βάλαμε εκεί μαζί, πριν ακόμα αγιοποιηθούν, τόσο σίγουρη ήταν η Εκκλησία ότι θα τους αγιοποιήσει. Και σκέφτομαι και λέω, α, και έχουμε βέβαια αύριο, η σημερινή γιορτή δηλαδή όπως την κάνουμε, και την Αγία Ευφροσύνη και τον πατέρα της, τον Άγιο Παφνούτιο και τον Άγιο Κόπρι, τον ασκητή, ο οποίος λέει έζησε έξω από σπίτια και από παλάτια και γεννήθηκε πάνω στην Κοπριά και ήταν τόσο αγία, και αυτό τον ονόμασαν Κόπρι, και ήταν τόσο αγία ψυχή που υπόταξε την αρκούδα και τη διέταζε τι θα κάνει η αρκούδα. Και λέω, πώς οι Άγιοι σε μια μέρα. Πώς οι Άγιοι σε μια μέρα. Και είναι όλοι τούτοι εδώ έτοιμοι να μας βοηθήσουν, μωρέ. Έτοιμοι είναι όλοι οι Άγιοι. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, αν τους βλέπαμε, λέει, τους Αγίους, με πόση αγωνία περιμένουν μία λέξη να τους πούμε και να τους φωνάξουμε, Άγιε Παΐσιε, Άγιε Σιλουανέ, Άγιε Πορφύριε, Αγία Θέκλα. Η Αγία Θέκλα είναι παλιά Αγία. Ξέρετε πόσο παλιά? Από την εποχή του Αποστόλου Παύλου. Ήταν στη Μικρά Ασία, εκεί σε έναν τόπο, και ήταν αραβωνιασμένη. Και όταν άκουσε το δίδαγμα του Αποστόλου Παύλου, πίστεψε, ενώ ήταν ειδωλολάτρες οι γονείς της και η ίδια, πιο αραβωνιαστικός της. Και πίστεψε με τόση αγάπη, πίστεψε με τόσο ζήλο που όταν το έμαθε ο αραβωνιαστικός της, πήγε και κατέδωσε στον άρχοντα της περιοχής, τον Απόστολο Παύλο, και ο άρχοντας κυνήγησε τον Απόστολο Παύλο να τον σκοτώσει και έφυγε ο Παύλος από εκεί. Και η ίδια κρύφτηκε πάνω στο βουνό και έμεινε εκεί ασκήτρια μέσα στο βουνό μέχρι τα 90 τόσα της χρόνια, η Αγία Θέκλα. Πόσοι Άγιοι, μωρέ, πόσοι Άγιοι, πόσοι Άγιοι. Και έλεγε λοιπόν ο Γεροπαΐσιος, αν τους βλέπαμε με τι αγωνία μας κοιτάνε, να τους μιλήσουμε και να τους ζητήσουμε. Μας βάζει ο διάβολος καμιά φορά να σκεφτούμε και να πούμε, ε τώρα τι κουράζεις τον Θεό για αυτά, τι κουράζεις τους Αγίους για αυτά, τι κουράζεις την Παναγία για αυτά. Και όμως και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και η Παναγία και ο ίδιος ο Χριστός έτοιμοι είναι κάθε φορά να μας ακούσουν. Και συμπλήρωνε ο Γεροπαΐσιος, και στενοχωριούνται παιδάκι μου όταν δεν τους μιλάμε, όταν δεν τους ζητάμε, όταν παλεύουμε και παιδευόμαστε μόνοι μας και δεν τα ζητάμε από τους Αγίους. Και συμπλήρωνε κάπου αλλού ο γέροντας, να κάνετε, σας το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν τα ακούτε, μωρέ, δεν τα ακούτε, δεν τα ακούμε, δεν το κάνουμε. Να κάνουμε φίλο μας κάποιον Άγιο και να το μιλάμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, και να του ζητάμε, να του ζητάμε, να του ζητάμε, να του λέμε, να του λέμε, να του λέμε.
στο γέροντα Παΐσιο. Το έχετε ακούσει αυτό. Οι Άγιοι και κυρίως η Αγία Ευθυμούλα, όπως την έλεγε, πήγαιναν εκεί και τον επισκέφτονταν και τον έκαναν παρέα. Μόλις λέει με ένιωθαν στενοχωρημένο οι Άγιοι, μόλις με ένιωθαν στενοχωρημένο, χτύπαχαν την πόρτα και έρχονταν και κάθονταν μαζί μου και μ' αγκάλιαζαν και με χάιδευαν και μου μίλαγαν και προσεύχονταν μαζί μου. Και κάποτε πήγαν κάτι παλικάρια και χτύπησαν το καμπανάκι και ακούει ο ένας και λέει, «Ρε εσύ, γυναίκα ρε ακούγεται μέσα να μιλάει». Γυναίκα στο κελί του γέροντα, στο κέντρο του Αγίου Όρου, στο βουνό πάνω. Πού πάει η γυναίκα, ποια είναι η γυναίκα, τι θέλει εδώ, τι του μιλάει. Και όταν πέρασε η ώρα και βγήκε ο γέροντας και έλαμπε, του λέει ο ένας ο νεαρός, «Γέροντα, τώρα θα μας πεις την αλήθεια. Ποια γυναίκα έχεις μέσα?» Ντράπηκε ο γέροντας. «Όχι όμως από την ηθική, δεν ντράπηκε από την ηθική. Απ' την ταπείνωση ντράπηκε. Τι να πει τώρα?» «Όχι παιδάκι μου, που τα ακούσατε. Να πάτε μέσα να δείτε καμιά γυναίκα». «Όχι», λέει γέροντας, «θα μας πεις τώρα ποια γυναίκα είχες μέσα?» Και τότε έσκυψε ο γέροντας και είπε όλη την ιστορία που σας είπα πριν, ότι έρχονται και μάλιστα είπε κάπου ότι και η Παναγιά τον επισκέπτει και ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος τον επισκέπτει. Έτσι λέει λοιπόν η και στην ιστορία του Αγίου Πέτρου, του Αθωνίτου, όταν πήγε ο Άγιος Παφνούτιος να τον επισκεφτεί για να τον διδάξει ο Άγιος Πέτρος την Ωερά Προσευχή, το βράδυ που κοιμήθηκαν, μάλλον ο ένας έκανε την προσευχή και ο άλλος κοιμήθηκε λίγο, ευωδιάζει ψωμί μέσα στο κελί και φωνάζει ο Άγιος Παφνούτιος, «Άγιε Πάτερ, ξύπνα σε παρακαλώ, άνεψε ξανά το καντήλι να σε δω. Πειρασμός είναι ή αλήθεια? Γιατί μυρίζει ψωμί φρέσκο?» Και τότε βλέπουν πάνω σε ένα βράχο δυο καρβελάκια μικρά ψωμί. «Τι είναι τούτα δω?» του λέει. Και με συστολή ο Άγιος Πέτρος ο Αθωνίτης του λέει, «Έρχεται κάθε βράδυ ένας άγγελος και μου φέρει το ψωμάκι. Και σήμερα που ο άγγελος είδε ότι είμαστε δυο οι πατέρες, άφησε δύο ψωμάκια». Έτσι πορεύονται. Και όταν αναγκάστηκε ο άλλος σύγχρονος Άγιος, ο Παπατήχων ο Πνευματικός, που ήταν ο Πνευματικός που έκανε μοναχούς και Αγίους, τους δύο μεγάλους Αγίους γίγαντες της εποχής μας, τον Άγιο Παΐσιο και τον Παπαφωτάκο μας από την Μυτιλίνη, τον Λαβριώτη. Όταν λοιπόν πήγαινε με το Αγιοπότερο, πέταγε και έφτανε στους ασκητές του Άθωνα
πάνω στο βουνό στις σπηλιές και του λέει ο φίλος μου που έψαλαν μαζί και λειτουργούντανε και μου φέρε το Άγιο Πότηρο που έχω, του λέει γέροντα, πού πας? Να βρε παιδάκι μου, εκεί απέναντι, και του δείχνει το βουνό Άθος. Και όσοι έχουν πάει στο Όρος, από την Καψάλα που ήταν το καλυβάκι τους, στον βουνό Άθος, τον Άθωνα, θέλεις 6-7 ώρες να περπατάς γρήγορα να φτάσεις, και αυτός πήγαινε σε 5 λεπτά, σε 1 λεπτό, σε 2 λεπτά και κάθονταν εκεί. Και τι κάνεις βρε γέροντα, πού πας εκεί? Μετά και ο Πότηρος στα χέρια του Θεία Κοινωνία. Πάω παιδάκι μου στους ασκητές, έχει κάτι γεροντάκια εκεί που ζουν μακριά από τον κόσμο και δεν τα βλέπει κανένας, τους εξομολογώ και τους κοινωνάω. Πόσα θαυμαστά έχει η πίστη. Και τώρα εμείς, τι κάνουμε εμείς? Αντί να ζυγώσουμε τα θαυμαστά της πίστεως, τους Αγίους τους παλιούς και τους καινούριους, να γονατίσουμε μπροστά τους, να τους κοιτάξουμε και να ζητήσουμε ό,τι μας πονάει και ό,τι μας παιδεύει, παλεύουμε μόνοι μας. Ό,τι μας κατεβάσει η γκλάβα μας, που λέγε η γιαγιά μου, κάνουμε και δεν απευθυνόμαστε ούτε στους Αγίους, ούτε στην Παναγιά, ούτε στο Θεούλη, ούτε στο Πνευματικό, ούτε στην Εκκλησία, παρά μόνο αφινόμαστε στα κύματα του μυαλού μας. Μας χτυπάει το μυαλό από εδώ, μας χτυπάει από εκεί, απελπισία από εδώ, αγανάκτηση από εκεί, τύψεις από παραπέρα, πόνος από εδώ, πόνος από εκεί, κατάθλιψη από εδώ, κατάθλιψη από εκεί, και μένουμε μόνοι μας. Γιατί μωρέ, γιατί μωρέ, γιατί? Ποιος σας έκλεισε Άγιος την πόρτα ποτέ? Ποιος Άγιος δεν μας άκουσε? Ποια Παναγιά έφυγε από μας? Ποιος Πνευματικός κρύφτηκε και δεν είναι εδώ? Ποια Εκκλησία είναι κλειστή και εσείς κάθεστε μωρέ μόνοι σας και σας τηγανίζει ο διάβολος και σας τηγανίζουν οι αδυναμίες και σας τηγανίζει το μυαλό και σας παιδεύει, σας παιδεύει, σας παιδεύει? Γιατί μωρέ? Γιατί? Γιατί? Όταν τόσο ωραία μας τα φτιάξε ο Θεός, μας έδωσε μια πίστη, μας έδωσε μια εκκλησία, μας έδωσε μια εκκλησία γεμάτη Αγίους και στον ουρανό και στη γη Αγίους. Γιατί μαράκι μου γλυκό, γιατί, γιατί, γιατί παιδεύεστε μωρέ? Εδώ δεν είναι ο Πνευματικός σας? Πότε σας έκλεισα την πόρτα? Πότε σας είπα δεν μπορώ? Πότε σας είπα δεν έχω διάθεση? Πότε στέρεψε το δικό μου χαζό χαμόγελο? Ναι, το ξέρω, χαζός ο Παπαχρίστος, τελείως χαζός, ο πιο χαζός που υπάρχει πάνω στη γη. Αλλά ίντως εδώ, ίντως εδώ. Αν θέλετε σοβαρό, έχει και σοβαρούς και έχει πολλούς σοβαρούς. Μόνοι σας μη μένετε, γιατί το πρόβατο το μόνο του λέει ο Τσοπάνος το τρώει ο λύκος. Το πρόβατο το μόνο του το τρώει ο λύκος. Γι' αυτό μας θέλει μαζί στην Εκκλησία ο Θεός. Πάνω στο Άγιο Ποτήριο τώρα, μέσα στο Άγιο Ποτήριο, θα είμαστε όλοι μαζί σε λίγο. Όλοι μαζί θα βγούμε. Όλοι μαζί. Θεός, σώμα και αίμα, Παναγιά,
αρχάγγελοι, άγγελοι, προφήτες, απόστολοι, πατριάρχες, όσοι μάρτυρες, γυναίκες και όλοι οι Άγιοι της μέρας που γιορτάζουμε και εμείς μαζί ζωντανοί και απόθαμοι.